Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπουκάραμε. Με μικρή καθυστέρηση, γιατί είχαμε τηλεφώνημα από εξωτερικά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου λοιπόν στο Cape Town, στη Χριστίνα, τη Βασιλική, τον Δημήτρη, τον Άντι, τον Κωνσταντίνο, κάτσε μην ξεχάσω κανέναν, περίμενε, τον Αποστόλη και τη Βιβί. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα λόγια για το σταθμό, τα λόγια για την εκπομπή, για όλο το ραδιόφωνο. Πάρα πολύ συγκινητικά. Βέβαια, το τηλεφώνημα έγινε 2 και 5, οπότε γι' αυτό αργήσαμε λίγο να μπούμε. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές, δεν θέλω να σας καθυστερώ, δεν θέλω να έχω με κλειστές γραμμές. Πάμε, ανεβοζούν τα λαμπιόνια, ακούστε σαρώ στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω το εξής. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα, όλοι την άλλη εβδομάδα θα είμαστε παρέα στο 2-3. Επειδή με ρωτούσατε, τα συζητήσαμε και εδώ με τα παιδιά, έτσι. Και θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα, που δεν είναι και η τελευταία μας, με το 2-3. Έτσι, τώρα άλλα πράγματα που θα κάνουμε θα σας τα πούμε εν καιρό. Πάμε εσείς να μιλήσετε, να ανοίξουμε γραμμούλες. Γεια σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το, καλώς το Θοδωρή. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε τηλέφωνο από το εξωτερικό και πάρα πολύ συγκινητικό, φίλε. Φίλε, να ακούς τον άλλο να βουρκώνει, έτσι, φίλε, επειδή έχει να έρθει στην πατρίδα καμιά 30 χρόνια και τα λόγια που λέγονται δεν μπορώ να σε περιγράψω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μεγάλο καύσιμο για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, την όποια, το όποιο, ό,τι κάνουμε κάθε μέρα. Και εγώ έχω κάτι αντίστοιχο και περιμένω να δούμε θα έρθει. Εντάξει. Μακάρι, φίλε. Μακάρι, λοιπόν, στο εύχομαι. Να στο κάνουμε ένα παραλληλισμό. Βεβαίως. Ό,τι θες. Τώρα με έχει πιάσει μια νοσταλγία και βλέπω παλιές ταινίες. Ναι. Τώρα κάθομαι και βλέπω το Βρώμικο Χάρι. Το Βρώμικο Χάρι έχει πει φοβερή ατάκα. Όλοι έχουν μία γνώμη, λέει, είναι σαν τις τρυπίνες. Είναι σαν τις αυτές, ναι. Έτσι. Εγώ έχω τώρα μια ιστορική σκηνή που έχει μπει στο αεροπλάνο. Δεν είναι πιλότος, τον έχουν βάλει γιατί έχει αεροπειρατές. Και το ρωτάει, προσπαθεί να απογειώσει το αεροπλάνο και το ρωτάει ο κυβερνήτης, λέει, συγγνώμη, λέει, κάποτε ξέρετε να πετάτε. Λέει, δεν έχω μάθει ποτέ. Δεν έχω πάρει κανένα μάθημα ποτέ. Πατάει τα φρένα, πέφτει ο άλλος και γίνεται γνωστά. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί όσο ήξερε ο Κάλαχαν Clint Eastwood να πετάει το αεροπλάνο, άλλο τόσο ξέρει από νομική αυτός που ήταν προχθές στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Άλλο τόσο ξέρει. Αυτός που είχε δικηγόρο υπεράσπιση ο Γάβρος. Ναι, ναι, το είδα, τα είδα. Γιατί όταν φίλε, πας και αμφισβητής υπερκοριώτης ΕΕ, που δεν μιλάμε για καμιά κάμερα τώρα μικρή πλάκας από τους Κινέζους ή κανένα γκατζετάκι, ρολογκάκι, στυλό που τα βλέπαμε μικρή στους κινηματογράφους, James Bond και τέτοια. Έτσι μιλάμε για ένα πανάκριβο μηχάνημα, το χειρίζονται εξειδικευμένοι άνθρωποι. Εκεί που θα μπει, εκεί που θα γράψει, κοστίζει πανάκριβα. Και ο πρώτος που ενημερώνεται για το τι έχει γράψει αυτό το κολομι, άντε να μην πω τώρα, είναι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας θα δώσει την εντολή, αν η καταγραφή θα παρουσιαστεί σαν αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο. Ακριβώς. Όταν λοιπόν πας εσύ, δικηγόρε, της ομάδας του που θα πέσει ο Άρης, έτσι και αμφισβητείς αυτά τα στοιχεία, παρέδωσε και το διπλωμά σου εκεί στην νομική υπηρεσία και στο θηροδό, πάρε μπελόνες και ασχολήσου με το πλέξιμο. Ή πάρε μια τσάπα και πήγαινε φύτεψε ντομάτες. Όχι τέτοια κοροϊδία στα μούτρα μας. Με κάτι που δεν ήρθαμε από τον Άρη εμείς. Σε αυτό τον πλανήτη ζούμε. Κάτι ξέρουμε. Κάτι μαθαίνουμε. Η υποτίμηση της νοημοσύνης. Έλεος δηλαδή. Του μέσου, εγώ το, να σου πω κάτι Θοδωρή. Βγάζω απ' έξω την ομάδα. Ξέχασε ότι είσαι ΠΑΟΚ. Όχι ακόμα, δεν μιλάω για την ομάδα. Δεν μιλάω και ποιος μιλάει για την ομάδα. Δεν μιλάω για την ομάδα. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να πει να επηρεάζεσαι γενικά επειδή αυτός είναι κατηγορούμενος, επειδή είναι σε εκείνη την ομάδα, δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός. Εγώ σου λέω δεν επηρεάζομαι αυτή την ομάδα. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουν γίνει έσχοι. Έσχοι! Δεν είναι ένα μέτωπο ανοιχτό. Είναι τόσα και ο κόσμος ξέρει δεν αναρωτιέται, Θοδωρή. Καλά ρε παιδιά. Αυτοί μέχρι πού θα πάνε. Πόσο μπορούν να αλωνίζουν. Πόσο πολύ τους κρατάνε. Κάπου θα σταματήσουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσο τώρα βγαίνει και αμφισβητεί απόφαση εισαγγελική. Αυτό για να πάει, για να πάνε οι καταγραφές εκεί, ενημερώθηκε ο Άριος Πάγος. Το ανώτατο δικαστήριο. Αμφισβητεί ακόμα και αυτούς, όχι δεν είναι λέει σωστή η καταγραφή. Τι, άντε να μην πω τώρα μεσημέρι, είναι σωστό ρε φίλε. Ποιο είναι το σωστό δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς. Οι υπόλοιποι όλοι είμαστε λάθος. Όλοι εισαγγελείς, δικαστές, όλοι, 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 όλοι. Την τουλουπάκι, γιατί τη λυθώσανε το σπίτι φίλε.
Γιατί? Δεν μου λες, αυτή η επιθυμία μετανάστευσης, η μαζική, η αγάπη για την αλλοδαπή που σηκωθήκαν και φύγαν, κάτι μάρτυρες, κάτι εισαγγελείς, κάτι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ένα είναι αυτό. Ο άλλος παρακαλάει να τον καλέσει ο εισαγγελέας να πάει να καταθέσει και δεν τον έχει καλέσει. Ακριβώς. Λέει ρε παιδιά, καλέστε με να τα πω. Πού να. Πού. Καλέστε με. Ο άλλος. Αφήνουμε τα κομματικά, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά για τις πολιτικές. Άσχετα είναι αυτά. Άσχετα είναι. Εκτιμήσεις και πάμε σαν άνθρωποι. Ακριβώς. Ο άλλος πάει και λέει, παραδίδεται. Και λέει, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που τον δίναν τον διαιτητή. Έλα μωρέ τώρα κι εσύ. Και τον αφήνεις και φεύγει. Δηλαδή. Και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έγινε ένας μάρτυρας και έλεγε, εγώ θα είμαι ο ενδέκατος. Ακριβώς. Έτσι θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Το σύμπαν. Θα είχαν φύγει, θα είχαν κάνει στην άκρη τα πεζοδρόμια που λέγαμε παλιά. Ξεφτύλα. Άστο, άστο. Είναι η ηθική κατάπτωση μιας κοινωνίας. Άστο φίλε. Σαπίλα. Θυμάστε τι είπαμε χθες. Θα στρώσουν μια χαρά, γιατί αν αποκτήσει τελικά η δύναμη, ξέρει που είναι κοστή. Στα ΜΜΕ. Εκεί, φίλε. Εκεί. Αν ισχύει. Αν αποκτήσει δύναμη εκεί, του έχει πατήσει το λαιμό κάτω. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία που τη διασταύρωσα και από αλλού, αν ισχύει όμω. Μακάρι, φίλε. Μακάρι και. Και εδώ σου λέει ο άνθρωπο που μου το είπε είναι. Μακάρι, αδερφέ μου. Μακάρι, αδερφέ μου. Μακάρι. Τα λέμε αύριο. Γεια σου, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βεβαίω, βεβαίω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Γεια σας. Σας ακούμε. Γεια σας. Ο Λαγκούτ. Έλα χαρίσει. Ναι. Όχι ρε φίλε. Πού είσαι ρε Πού είσαι ρε Μάγιου. Πού είσαι ρε φίλε. Άσε ρε φίλε. Έχω προσπαθήσει να πάρω 57,5 φορές και είχε κόσμο. Ευτύσε μας να πούμε, μας ματιάσεις. Να έχουμε κόσμο. Τι να είναι. Μια γραμμή να μιλάει 47 λεπτά. Δεν θέλουμε. Εντάξει. Για πες, τι κάνεις αγοράκι μου. Τα ξέρω τα πράγματα, καλά ρε φίλε. Να πω την πληροφορία. Μου επιτρέπεις. Να πω την πληροφορία. Κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κλείνει συμφωνία με την Nova. Πάνω από 7 εκατομμύρια. Θα πάει 7 συν 1. Με 8 εκατομμύρια λοιπόν. Η τωρινή διοίκηση επιστρέφει. Γιατί έτσι πρέπει. Παραπάνω λεφτά και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό. Έτσι και οδεύει προς συμφωνία το πράγμα. Το είπε το πρωί η γιαγιά. Έχει γιαγιά. Τι γιαγιά. Για πες. Για πες. Και το ΠΑΟΚ TV. ΠΑΟΚ TV θα είναι με παράλληλες τέλος πάντων σουξουμούξου. Παράλληλα. Θα δούμε τι και πώς. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ναι. Ένα κράτος. Αυτό που ονομάζεται κράτος. Με υποτυπώδη και στοιχειώδη αντιμετώπιση σε ό,τι συμβαίνει, έπρεπε αυτοί να είχαν καταδικαστεί. Τώρα, το να περνάει ο καιρός έτσι και να τα αφήνουμε και να αιωρείται και να μην ξέρεις όσο συμβαίνει, αυτό μόνο εις βάρος μας είναι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η ομάδα να παίξει παιχνίδι του UEFA Champions League. Δεν επιτρέπεται ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, πώς το λένε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή η κοινωνία. Μέχρι, υπάρχει... εμείς λέμε, να βγει απόφαση. Δεν είμαστε δικαστές. Δεν βγάλαμε απόφαση. Είμαστε... Βγάλε απόφαση, δεν έχουμε καταδικάσει κανέναν. Μα βγάλε απόφαση, είναι αυτό λέμε. Είναι ένα. Βγάλε ένα να πούμε. Ξέρεις τι, να πούμε μπράβο! Αθώοι και εμείς ήμασταν λάθος. Δεν είμαστε, δεν υποκαθιστούμε. Λίγο έγκυος, τη δικαιοσύνη. Είναι, δεν, υπάρχει. Δεν υπάρχει λίγο. Είσαι έγκυος ή δεν είσαι. Λίγο λέτσι. Λίγο λέτσι τον ακούμπησα. Όχι φίλε, τον ακούμπησε, τέλος. Θεωρείται πράξη. Τι πάει να πει. Λίγο και βγήκα λέει. Α, όχι φίλε. Δεν υπάρχει. Έγινε. Θεωρείται πράξη. Τέλος. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο ΠΑΟΚ. Να πάμε μπροστά, να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό φίλε. Θετική σκέψη. Αυτό. Ενίσχυση. Σε 3-4 θέσεις. Έτσι, πίστη σε αυτούς που είναι, δεν τους υποτιμούμε, ούτε τους θεωρούμε υποδεέστερους, όμως... Έχω κι εγώ ένα δυνατό συμπέστη, γίνομαι κι εγώ ακόμα πιο δυνατός, 100%. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Φίλε, ο Τζόλης, που το παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του, ξέρω εγώ, ή ο Κούτσιας, αν έρθει ένα μεγάλο φορ, δεν θα μάθει δίπλα στο μεγάλο φορ τον έτοιμο παίχτη, τον παροτοκαπνισμένο, τον... Φίλε, αυτό παρακαλάμε όλοι. Έτσι, ο Τσιγκάρας, αν έρθει μια αμυντική χαφάρα, φίλε, ένα εξάρι. Με προσωπικότητα, να ξέρει την μπάλα, να έχει τρεξίματα. Δεν θα τον ανεβάσει και ο ανταγωνισμός, αλλά και στην προπόνηση που κάθε μέρα. Θυμηθείτε πώς ήρθε ο Μαλεζάς την πρώτη μέρα στον ΠΑΟΚ, πώς έκανε κοντρόλ και πώς ήταν όταν έφυγε δίπλα στον Κοντρέρας, πώς διδάχτηκε. Ή ο Βιτόλο δίπλα στον Γκαρσία. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι. Πολύ. Αυτά έτσι πάνε.
παντρεύει στην εμπειρία την ποιότητα μαζί με την νεανικότητα, την τρέλα και την ενέργεια. 100% φίλε. Συνδυάζεται, το συνδυάζεις και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό ζητάμε. 100%. Δίπλα σε ένα μάστορα, Χάρη, έτσι, εσύ πρέπει να οδηγήσεις το Νταλίκα, ρε φίλε, που είναι το θηρίο. Θα κάτσεις δίπλα, θα δεις πώς κάνει την οπισθογωνία, πώς ανεβαίνει την ανηφόρα, πώς βάζει το φορτίο μέσα. Δεν τα ξέρουμε όλα με τη γέννησή μας. Για να τα μάθω αυτά ήμουν δίπλα σε μαστόρια. Παιδί, μάθε δίπλα. Εγώ για να μάθω κάθισα. Ο καθένας στη δουλειά του, ρε παιδί. Πώς πάει. Μα κάθισα δίπλα να δω πώς κάνει κονσόλα ο ηχολήπτης. Δεν ήξερα. Και είδα. Εδώ ανεβάζεις. Εδώ το ποτασιόμετρο. Εδώ η φωνή σου. Εδώ η διαφήμιση. Εδώ το έτσι. Εδώ το λιώ. Και μετά μπαίνει η εμπειρία στη μέση. Μετά, φίλε, είναι να γράψεις χιλιόμετρα. Κανένας δεν γεννήθηκε έμπειρος, φίλε. Είτε λέγεται Κούδας, είτε λέγεται Γκαρσία, είτε λέγεται Μαραντόνα, όπως και να λέει. Κανένας δεν ήταν έμπειρος από τα μικρά του. Αποκτάται αυτό. Μετά είναι, μπαίνει ο χαρακτήρας μέσα. Τι είδους χαρακτήρας είσαι, φίλε. Αν έχεις φλόγα, αν έχεις εγωισμό. Αν θα καθίσεις με την πρώτη επιτυχία πάνω σε αυτή και θα το χάσεις. Αν έχεις αυτοπιθαρχία, αν έχεις αρχές, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Δεν είναι καθόλου εύκολη η ιστορία, παιδιά. Η μπαλίτσα. Χωρίς να έχω παίξει ποτέ. Το σημαντικό πράγμα είναι ο εγωισμός. Τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Υπόθεση να είσαι εγωιστής. Και για να δουλεύεις για να μην σε περάσει ο άλλος. Ακριβώς, να μην σου φτάνει αυτό που πετυχαίνει. Ακριβώς. Έχουμε... Είναι λίγο εγωιστικό, είναι λίγο περίεργο, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι, Χάρη. Βλέπε Ρονάλντο. Ήταν ένα παιδάκι που ήξερε απλά να τρέχει. Αυτό. Και ξαφνικά είναι αυτό. Το νούμερο ένα στον πλανήτη. Ο νούμερο ένα αθλητής. Αυτό. Αλλά φίλε, δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει όμως. Ποτέ. Και είναι τώρα 35 και έχει σώμα 20χρονο. Δεν σταμάτησε. Γι' αυτό λέω, ο άλλος ο κοντός ήταν πρικισμένος από τη φύση. Και αυτός δούλεψε, αλλά είχε πρίκα από τη φύση ο Μέση. Τούτος εδώ δεν ήταν από τη φύση. Δεν είχε από τη φύση του τόση πρίκα. Τη δούλεψε με σκυλίσιο τρόπο. Έτσι. Έτυχε να έχω ένα γνωστό γείτονα, ο οποίος ο κολλητός του, ο παιδικός του φίλος είναι Β' γιατρός. Όχι ρε φίλε, τέτοια άκρη! Περίμενα να δω που θα καταλήξεις! Μεγάλη άκρη! Για πες, έλα γιατί περιμένουν πέντε. Κάνουμε επίλογο, είναι για πες. Λοιπόν, γυρνάει και λέει αυτός ο άνθρωπος μέχρι και τα 42 μπορεί να παίζει μπάλα. Είναι λέει σε άλλο επίπεδο. Είναι λέει ο Ρονάλντο και όλοι οι αθλητές. Πρώτος πάει τελευταίος φίλε. Δεν το συζητάω. Αφού λέει, έχουν σοκαριστεί με τα εργομετρικά του. Όλα. Είναι 28 χρονών παιδί. Ναι. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε φιλώ! Γεια σου, Μανιού! Πήρε πεκτάρα από τον Άγιαξ. Να ξέρει, πήρε πεκτάρα, φίλε. Από τον Άγιαξ. Πεκτάρα πήρε, πεκτάρα. Φιλιά! Γεια. Πάμε παρακάτω. Γεια σα. Χαίρετε. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, οπότε το πάμε μονορούφι, μονοκοπανιά, παραγγελιές, ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε παρίτσα για μπαλίτσα, για ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα παρέα, στο 2-3, έτσι κάποια θέματα τα αναβάλαμε. Λοιπόν, οπότε, εδώ. Ναι, γεια σας! Ναι! Χαίρετε! Δεν θέλει. Πάμε εδώ. Χαίρετε! Χαίρετε! Καλώς το παιδί! Καλώς τι κάνετε! Καλώς το λάκωμα το τιμημένο! Από προχθές προσπαθώ να πάρω, αλλά εντάξει. Αγόρι μου, φτύσε μας, όχι, φτύσε μας. Φτύ. Πρώτα. Όχι. Θέλω να κάνω κάποιες διαπιστώσεις. Αυτή την εκπομπή βασικά την είχαμε κάνει για να περνάμε καλά. Έτσι. Από τότε με αυτό το παραμύθι που είπαν αυτοί εκεί οι περίεργοι, οι ακατανόμαστοι, έγινε πολύ διαφορετική εκπομπή, τέλος πάντων. Αναγκαστικά. Θέλω πρώτα να ζητήσω από σένα συγγνώμη για το χθεσινό μεσημεριανό τόνο της φωνής μου. Γιατί έγινε, δεν είναι. Όχι. Με κάλυψε απόλυτα το πρωί ο Χρήστος. Με κάλυψε απόλυτα για το θέμα το ίδιο. Εντάξει. Και θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν. Δεν πειράζει. Και εγώ τα ίδια θέλω να πω. Ξέρω, κοίταξε, ορισμένες φορές θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί εγώ όποτε κάνεις γιαγιά παράδειγμα, δεν μπορώ να γελάσω με τη γιαγιά. Γιατί ξέρω ότι τα βγάζεις μέσα από την ψυχούλα σου, αδερφέ.
Πιο πολύ συγκινούμε. Δεν μπορώ να γελάσω. Πιο πολύ συγκινούμε παρά γελάω. Έτσι. Και εγώ αυτό παθαίνω. Δηλαδή, κατάλαβε τι λέω. Είναι μυστήριο πράγμα που τα έχω γράψει μόνο μου. Έτσι. Απλά όταν κάνω ναι. διαλόγου. Ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι κάποιες στιγμές ακούω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό που λέω. Αυτό είναι πολύ τιμητικό που λες και με συγκινεί. Έτσι είναι. Και να πούμε. Να την αλήθεια δεν έχω να σε ναι, πω ναι. κάτι. Και να πούμε στον έναν που πάντα υπάρχει, που νομίζει όντως ότι μπήκε άτομο, τον ευχαριστώ. Είναι μεγάλο παράσημο να νομίζω ότι είναι δύο άτομα. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις την ίδια δύο φωνές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Νομίζω είναι η καλύτερη αναγνώριση. Τι γιαγιά είναι αυτή και από πού ήρθε, φίλε. Δεν είναι. Κλαίω, κάθε φορά κλαίω, φίλε. Με τον κορυφαίο κοίταξε, πέρσι δεν που θα είπε... πούμε τα μυστικά μας, δεν θα τα πούμε και σε άλλους. Αλλά με μπορεί κορυ... να μας ακούνε, ξέρω εγώ, μερικοί άνθρωποι. με κορυφαίο έναν πέρσι μου είπε, όχι, μίλησαν ταυτόχρονα. Εντάξει, τέλος, εκεί λες. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Όχι την απέναντι πλευρά, το πήγε στο πέρα. Την απέναντι πλευρά. Φίλε, τι ωραίο, τι ωραίο. Φίλε, το πέρασε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level. Φίλε, το πήγε απέναντι. Λοιπόν, τώρα για να περάσουμε και καλύτερα, ας πούμε, θέλω να σε πω κάτι τελείως εμπιστευτικά, να δεν μας ακούει κανένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ την Μπενφίκα δεν τη φοβάμαι. Εννοείται ότι δεν τη φοβάμαι. Δεν τη φοβάμαι, όχι. Δεν τη φοβάμαι γιατί ξέρω ότι θα μπούμε μέσα και θα τους πατήσουμε. Έτσι αισθάνομαι. Αυτό. Έτσι δεν αισθάνομαι. Έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κανένα και τίποτα. Κανένα και τίποτα. Δεν πάνε να πάρουν 30 ποδοσφαιριστές. Ας πάρουν όσους θέλουν. Δεν με 11 νοιάζει. Θα παίξουμε. Δεν με και εμείς με 11 θα παίξουμε. Ξέρετε, αυτό είναι. Το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ είναι ότι έχουν αυτή το άγχος. Δεν το έχω εγώ. Είμαι γκαβατζωμένος με το Europa League τους ομίλους. Δεν έχω κανένα άγχος. Αχ, κανένα. Δεν θα τους φοβηθώ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Από το πρώτο λεπτό θα μπω μέσα και θα τους πατήσω. Δεν γλιτώνω αυτή την φορά. Να δώσω και μία μικρή ειδισούλα. Τη διάβασα σε γερμανικό site πριν έρθω εδώ για την εκπομπή. Εξετάζουν στην UEFA και έχει σημασία που το διαβάζεις στη γλώσσα που είναι γραμμένο και οι Γερμανοί είναι σε αυτά τα θέματα μέσα στα κέντρα αποφάσεων, έτσι. Ναι, εξετάζουν πολύ σοβαρά στα play-offs που είναι διπλοί οι αγώνες να επιτρέψουν κόσμο στο γήπεδο περίπου στο 20%. Δηλαδή, αφού περάσουμε, αποκλείεται με την Μπενφίκα αυτό που λέω, γιατί είναι μονό το match και μπορεί να θα πούνε οι της Μπενφίκα, παιδιά, εδώ κάναμε μόνο μάτς για να αποφύγουμε το. Τώρα πάνε να μας κάνετε τέτοια μπινιά, ας πούμε, τέτοιο άδειασμα. Όμως, εξετάζει η UEFA, δεν ξέρω αν. Δεν πρόλαβα να δω αν έχει βγει στα ελληνικά site. Εξετάζει η UEFA πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο στα διπλά μάτς των playoffs, δηλαδή με την Krasnodar στο ΠΑΟΚ Krasnodar. Και στο Krasnodar ΠΑΟΚ να δώσει 20% της χωρητικότητας του γηπέδου, με αποστάσεις κτλ. Ναι, αυτό. Ναι. Σας το και λέω. Ένα τελευταίο Κωστή να πω, για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Ναι. Θέλω να πω ότι από την ΚΑΠΑ 19 όποιος ποδοσφαιριστής ανέβει στη μεγάλη ομάδα είναι έτοιμος για να παίξει μπάλα κανονικά. Συμφωνώ σαν άντρας. 150% τελείωσε. Μέχρι κεραίας. Έτσι. Χωρίς, λοιπόν, χωρίς, είναι σημαντικό αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή έρχεται από την ΚΑΠΑ 19 και ότι επειδή είναι παιδιά του Γκαρσία, ντε και καλά, αν δεν αξίζουν ή αν λυγίσουν από την πίεση, πρέπει με το στανιό να παίξουν. Δεν λέμε αυτό. Όχι. Έτσι είναι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ λέω τελείως διαφορετικό πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό συμφωνώ είναι με αυτό που λες. Συμφωνώ με αυτό που λες. Τελείως. Αξίζεις. Αξίζεις. Μπες και παίξε. Δώσουμε όμως την ευκαιρία, θα πει. Λοιπόν, όπως την άρπαξε ο Τζόνης και ο Μιχαηλίδης. Θέλω να πω κάτι για τον Τσιγκάρα. Ναι. Ξέρεις, φοράει μαύρα παπούτσια, να ξέρεις. Βαμμένα, βερνικωμένα, θα τίποτα πάει μπροστά. Άλλο, μαύρα, φιλιά, ναι, μαύρα, φιλιά, μαύρα. Φιλιά, θα πω μετά την ιστορία. Μου, ζου μου, γεια, ζου μου σου. Πάμε, εδώ. Γεια σας. Ναι. Ποιος? Αυτός 0-1. Αγόρι μου, τι πασάρες μου δίνεις. Τι δεκάρι, τι πίσω από τις πλάτες. Πώς τρυπάς έτσι το πολυπρόσωπο τείχος. Ωε, κάθετος Αριανός μπήκε μέσα στην παρέα του Ζουμουσόδων. Όχι ρε Δημόπουλε, σε αδερφός φίλε. Α, με όλα τα γράμματα, μακάρι με όλοι οι Αριανοί να μιλούσαν όπως μιλάς εσύ στην παρέα μας, φίλε. Δεν έχουμε θέματα. Δεν έχουμε. Μ' αρέσετε. Τι σ' αρέσουμε, φίλε. Δεν πιάσαμε να κατηγορήσουμε, ούτε βασίσαμε την εκπομπή, ούτε την πρωινή, ούτε τη μεσημερινή. Σας δίραμε, σας κάψαμε, έτσι αλλιώς χαρακτηρισμοί.
Αυτά. Αλλά σήμερα, ναι, σήμερα θα σε στεναχωρέσω. Δεν πειράζει. Και όλους τους. Και σε κλείνω, λέει. Okay. Φούρνο της δημοκρατίας. Λοιπόν, θέλω να σας καταγγείλω. Να πεις. Για πες. Δεν μπορείτε εσείς, ναι, να κληρώνεστε συνέχεια με τις μεγάλες ομάδες και να αποκτάτε ιστοροφημία σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη και εμείς να παίζουμε με τα λιμά. Εντάξει, παίρνα... Εμείς γιατί να μην κληρωθούμε με την Τότεναμ και να την αποκλείσουμε. Ναι. Παίρνει αυτή τώρα και μετά έχει πιο δύσκολη ομάδα. Η Ριέκα δεν είναι μικρό μέγεθος, να ξέρεις. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Ναι, αλλά εσείς γιατί συνέχεια έτσι. Τι να ο άλλος ο τυχαίος να πούμε προπονητής, δεν ξέρω, λέει το. Επειδή μας βάζουν, εμάς μας βάζουν, δεν μας αγαπάει η UEFA και μας βάζουν τα μπαλάκια στην κατάψυξη, να πούμε. Και ό,τι υπάρχει. Σίγουρα θα το κάνετε εσείς επίτηδες. Να σου πω, δεν νομίζω. Εγώ ξέρω ότι βάζω σε ένα βαρέλι που έχει μέσα χρυσάφι, βάζω το χέρι και πιάνω το ένα κάρβουνο που είναι. Και έχει 50 πλάκες χρυσού. Μπαίνω στο δωμάτιο που είναι μέσα της Victoria's Secret τα μοντέλα και πιάνω τελικά από το χέρι μέσα στο σκοτάδι τη θεία με μύτη μπουγατσομάχερο, με πόδια Λιτμπάρσκι, με κούτελο Χόρστ Γκρούμπες, με αυτιά Νασιόπουλο και με πηγούνι Κωστίν Λάζαρ και Γιάτσεκ Μοχ που έτυχε να βρίσκεται εκεί στις τουαλέτες απ' έξω και να λέει ψηλό ή χοντρό. Αυτή μου τυχαίνει. Τέτοια κατηγορία. Η γιαγιά μου πιο όμορφη ήταν από την παρουσίαση που έκανε. Είμαι βέβαιος. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είπα για τον. Πέρα λέει, πέρα. Πρόσεξε. Λέει, α, κύριε, κύριε μου, λέει, τι θέλετε, λέει. Στον δρόμο, αχ, καλά, λέει, καταπληκτική η ομοιότητα, λέει, με την πεθερά μου. Λέει, πραγματικά, λέει, καταπληκτική. Α, δεν ήταν το μουστάκι. Λέει, μα δεν έχω μουστάκι. Έχει πεθερά μου. Ξέχασα να βάλω στη θεία και μουστάκι. Και τσιγκελωτό κιόλας. Κωστή, ναι. Κωστή, θέλω. Πες μου. Ξέρω ότι έχεις αποκλειστικότητα τη γιαγιά. Ναι, τη γιαγιάκα! Τι να σου κάνω μια γιαγιά. Ναι. Τα άκουγα. Ναι. Εντάξει, όταν γύρισες πάλι στο σταθμό μετά τις διακοπές, εγώ είχα φραγεί, γι' αυτό και δεν πήρα. Χθες πλήρωσα. Ναι. Και γι' αυτό κατάφερα και ναι, πήρα. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, αυτά συμβαίνουν. Ναι. Πες μου. Τη γιαγιά. Ναι. Βάλτε μια φορά και για τον Άρη να πει τίποτα, ή την έχετε αποκλειστικότητα μόνο για τον ΠΑΟΚ. Η γιαγιά όταν να μιλείς για τον Άρη, φίλε, ένα γίνεται πολύ αθυρόστομη. Αθυρόστομη. Ναι, ναι. Βάλε το Χρήστοδο τότε να μιλήσει. Και δεύτερο κόβε τη λαλιά. Φέρε το Χρήστοδο να κάνει τη γιαγιά. Κόβε τη λαλιά της, ρε παιδί μου, ένα πράγμα μυστήριο. Ένα πράγμα. Λοιπόν, σου υπόσχομαι, σου υπόσχομαι ένα. Για σένα ειδικά, επειδή μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής, στην επόμενη γιαγιά θα βάλω μέσα και μία τάκα για τον Άρη. Και δεν εννοώ το βελουχιώτη. Όχι, okay, φυσικά. Εντάξει. Γεια σου, Δημόπουλε. Φιλιά. Είμαστε και δεξί. Φιλιά. Όχι το βελουχιώτη. Φιλιά. Δεξιή, αριστερή, λες και έχει καμιά διαφορά. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλησπέρα, Κωστή. Το γράω καλό στο φίλο μου. Καλώς τον. Καλή ραδιοσεζόν, έτσι. Να σε καλά, αδερφέ. Ξεκίνησε με λουκουμάκι πρόκριση. Ξεκίνησε. Φέραμε καλή άβρα και γούρι. Τώρα ναι, θέλει μία με την Μπενφίκα, έτσι. Αυτή είναι πιεσμένη. Πολύ. Χάνουν το έδαφος κάτω τα πόδια τους αν χάσουν. Σωστό. Εμείς μπήκαμε στην οικονομική ράγκα που θέλαμε με τους στόχους. Και αν ναι, έχει την καλή ψυχολογία η ομάδα, πάμε ωραία. Όπως το λες, το περιέγραψε μέσα σε μία πρόταση, λακωνικά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν για εγώ το από αυτόν τον αγώνα. Ναι. Να φροντίσει για το πρεστίζ της πόλης, έτσι, γιατί λένε Άρης Θεσσαλονίκης, Πάκου Θεσσαλονίκης, έτσι. Μην γίνουν κολλινός εδώ πέρα. Όχι, όχι, είναι φίλος, είναι ζουμουσάκι παρότι αριανός. Έτσι είναι στην παρέα μας και είναι πολύ προσεκτικός. Ο πρόσφατα συγχωρεμένος Σάββας Θεοδωρίδης πέρσι μας είχε πρίξει οι ευρωπαϊκές ομάδες και εμείς ναι, ναι, με βαθμούς και εσείς τι κάνετε εκεί στον ΠΑΟΚ. Απλά να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει θετικό υπολογισμό, ισολογισμό νικών ήττων, έτσι, δηλαδή βγαίνοντας τα μαρμαρένα αλλιώνια της Ευρώπης, πιο πολλές νίκες παρά ήττες. Ακριβώς. Ο συμπολίτης είναι στα ίδια, 24-24. Αν μπορέσει την κολλινός αυτή να την κερδίσει, μπαίνει ναι, και αυτός. Δηλαδή ναι, να ξέρουμε ποιος ναι, είναι ο ευρωπαϊκός πρέσβης και ποιος δεν είναι, έτσι. Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι ένας μύθος. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει βραδιές ντροπής πολλά χρόνια, λέγαμε, ποια είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης, η μεγαλύτερη ατυχήσασα, θα πω εγώ, μια μετοχή της Ευρώπης, ήταν ο Ολυμπιακός, έτσι, με εφτάρες, εξάρες. Έδωσε μια είδηση για την Νόβα.
Απλά να θυμίσουμε πέρσι, ήταν πρώτη φορά ταμπλούχος αίτητος που τον βάλαν μπερδέματα στο δυτικό. Δεν έχει ξαναγίνει πρωταθλητής που πάει, ανοίγει τις πόρτες με μια κλωτσιά και παίρνει όσα θέλει και φεύγει. Εμάς μας τρέχανε από κανάλι ακριβώς. Και με υποτιμητική, λιγότερα από τον Παναθηναϊκό, με Μπουζούκι, Χατζηγιοβάνι και διάφορους, λιγότερα λεφτά. Α, μπράβο! Και απλά η ΕΡΤ που ήταν να μας πάρει, πήρε τον Άγιαξ TV, παιδιά, και έδειξε όλο το χειμώνα. Φοβερό. Φοβερό. Εκεί περίσευαν. Τελεστία ήταν. Ήταν σαν μασονική ερωτελεστία. Εκεί τα πάω και εγώ παίρνω τον Άγιαξ στον αντίπαλο. Έτσι, έτσι. Περίσευαν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κοίταξε, βλέπεις ότι όταν είσαι. Να πω το εξής, γιατί μου ήρθε και ερώτημα. Τι ρόλο έπαιξε το ΠΑΟΚ TV? Τεράστιο, θέλω να σας πω. Το να πηγαίνει σε μία διαπραγμάτευση όντας καβατζωμένος, μου επιτρέπετε την έκφραση, πολύ δυνατός, και να λες, φίλε, ήρθες και με έψαξες πάλι λοιπόν εσύ. Ναι, τι θέλεις, με θέλεις με πολύ περισσότερα λεφτά από την προηγούμενη διοίκηση. Βεβαίως. Και να δίνεις ιδέες και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ, να κάνουν το ίδιο. Εντάξει, okay, τα του οίκου μου. Είναι ζόρι και αυτό για την τα του οίκου μου. Λέει λοιπόν, εγώ παιδιά, όχι απλά πέτυχα, τα είπε χθες ο Αρωνιάδης. Για πρώτη χρονιά, όχι χωρίς προετοιμασία, ξαφνικά, χωρίς προμόσιον όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή, βρεθήκαμε ξαφνικά εκεί. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι καβατζωμένος και είμαι τακτοποιημένος, δεν έχω κανένα τρομερό άγχος. Αν θέλεις να έρθεις λοιπόν, μάλλον αν θέλεις να έρθω, έλα εσύ, άκου τι έχω να σου πω, ακούω και εγώ τι έχεις να μου δώσεις και... Αν με συμφέρει, βεβαίως. Χωρίς να καταργείται το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ TV να μείνει σε εγρήγορση, γιατί αυτοί μπορεί να έχουν και στο μυαλό εννοείται. Να αποσυντονίσουν το ΠΑΟΚ TV. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται ότι παράλληλα, δεν ξέρω τώρα με ποια μορφή και τι θα δείχνει πράγματα. Ρε, παιδιά, αυτό δεν είναι. Δεν έγινε. Δεν κανένα άλλο. Ναι, ναι. Ναι. Μου λες ένα τελευταίο. Τη γιαγιά ζωντανά την κάνει. Ναι, ναι, εκείνη την ώρα. Πλάκα κάνει, ρε φίλε. Εκείνη δεν έχει μοντάζει. Πού τις βρεις τις ανάζες? Είμαι καλό με τη μέρα. Σε ευχαριστώ, σε φιλώ. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα Κωστή. Διάλειμμα, αβαβά, είδατε, δεν υπάρχει. Το στοματικό διάλειμμα, μόνο άμα έχεις φάει σκορδαλιά. Έλα Στράτε. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, ναι. Επειδή δυστυχώς δεν μπορώ να σε ακούσω, ρε φίλε, γιατί κολλάει το ίντερνετ. Πραγματικά είναι... έχει ένα απίστευτο λούπα από την ώρα που τελείωσε την εκπομπή την πρωινή μέχρι τώρα. Όχι ρε δεν φίλε. Σταματάει. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω νόημα από τα συμφραζόμενα, δηλαδή σε τίποτα. Ναι. Κάτι που άκουσα, που έπιασα μάλλον πριν κολλήσει το λούπ, που είπες ότι κοροϊδεύουν την κοινή γνώμη και αυτά. Μπορείς να μου πεις το λόγο? Είπα εγώ κοροϊδεύουν την κοινή γνώμη. Ναι, ότι ο κόσμος έχει... Τα δικαστικά, τα χίλια ανοιχτά μέτωπα. Σε α, κάθε που δεν επίπεδο, έρχεται ο Χουντάλας που δεν έρχεται να καταθέσει. Ναι, ναι. Αυτός που είχε πει ότι εγώ φεύγω τώρα, αλλά να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ από μακριά. Αυτός δεν ήτανε. Ένας είναι αυτός και ένας άλλος που λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν με καλείτε που θέλω να έρθω. Εγώ, και λέει, εγώ μπορεί να είμαι ο ενδέκατος νεκρός. Άκου φίλε, δηλαδή φοβερά πράγματα. Δηλαδή μελοθάνατος. Μιλάει ο άνθρωπος και λέει, γιατί δεν με καλείτε. Και πρόσεξε, δεν είναι ανάγκη να έρθει εδώ να του βγάλουμε σικαλάκι, να σκουπίσει τα πόδια του στο χαλί. Υπάρχει και το Sky, παιδιά, καλημέρα. Φαντάζεσαι να το λένε, φαντάζεσαι να το λένε και Κέσσαρα. Από Κέσσαρα. Λοιπόν, πέρα από, από την πλάκα, διαβάζω τώρα σε site για πρόταση της Νόβα, λέει 30% παραπάνω από το από την τελευταία σε πρόταση μας, που είχε γίνει. 7 συν 1, 8 εκατομμύρια είναι η πρόταση. Και αν είναι αυτή όντως, τότε θα τελεσφορήσει. Εγώ ναι. Αυτό που ξέρω είναι 30 εκατομμύρια από την πρόταση που είχε, 30% που είχε γίνει σε σχέση με την πρόταση που είχε γίνει πέρυσι. Πέρυσι η πρόταση ήταν 4,3. Συν 30% πάμε στα 5,7. Όσα δίνουν τον Παναθηναϊκό. Στράτο μου. Δεν ισχύει. Με τέτοιο νούμερο δεν πάει κανένας. Η πρόταση θα είναι 7 συν 1. Παραπάνω από την ΑΕΧ, παραπάνω από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Μα ο Παναθηναϊκός θα πάει στο ΠΑΟΚ TV. Στο ΠΑΟΚ TV. Λέω, ρε παιδί μου, η πρόταση που έγινε στον Παναθηναϊκό. Έτσι, άσχετο. Λέω, τι πρόταση κάνα στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ 6,7. Μπράβο. Η ΑΕΚ 6,5 και σου λέει εσένα. 7 συν 1, 8. Αυτό ξέρω εγώ. Δεν δέχομαι. Εγώ προσωπικά, αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει 9 καθαρά στο χέρι και κλειστό συμβόλαιο για 4 χρόνια, να μην υπογράψει καθόλου. Έγινε. Το ΠΑΟΚ TV πήγε πολύ καλύτερα και θα πάει ακόμα καλύτερα. Μα είπε, χθες το είπε ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Αρουνιάδης είπε,
Με 3 χιλιάρικα κότσε βγάλαμε εκατομμύρια. Τι να πει, είναι success story. Νούμερα ακριβή, δεν ξέρω. Κάτι μα είχαμε συζητήσει. Αλλά πέτυχε κάτι, απόλυτα. Κάτι είχαμε συζητήσει. Να σου πω λοιπόν και κάποια νούμερα. 64.000 αιτήσεις συνδρομές για ιδιώτες και 3.370 για επαγγελματικές. Χωρίς θέλει, στρατό. Ας κάτσει ναι, να τα πολλαπλασιάσει. Πρόσεξε. Χωρίς το promotion και την προετοιμασία. Χωρίς και, τίποτα. Δηλαδή και πρακτικά. Μέσα σε δύο μήνες. Μέσα σε δύο μήνες γίνανε όλα. Ναι ρε παιδί μου, σκέψου. Αλλιώς είναι από το Μάιο να σου λέει ετοιμαστείτε γιατί το Σεπτέμβριο θα έχουμε ΠΑΟΚ TV να διαφήμιση στα ραδιόφωνα, στη Λοράς παντού, να το επικοινωνεί. Παίζει τεράστιο ρόλο. Εδώ, μπαμ μπαμ, ξαφνικά φίλε. Τι κάνεις, δεν μου δίνεις, ναι, φεύγω, τι είμαι αυτοκέφαλος. Τι κάνω, για μία ακόμα φορά πρωτοπορώ. Μόνο ο ΠΑΟΚ φίλε μπορεί να το κάνει αυτό. Τεράστια δυναμική του. Πρέπει να έχεις φίλε άντερα και κάκαλα για να το κάνεις. Μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά για να τα λέμε όλα με τις πλάτες του βουνού, γιατί φίλε, άμα ήμασταν εγώ και εσύ στη διοίκηση. Τώρα λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, το καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει. Να τα λέμε τι όλα. Μα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, φίλε, ο γούμενος. Τι να δει, λέμε τώρα. Να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, έγινε στράτε, δειλιά. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Όχι, εδώ, πάμε εδώ. Χαίρετε. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα, έλα. Καλώς το Βαβλάρα. Άσε μια φορά. Όχι μόνο τη γιαγιά. Ναι. Εσύ και μίμος είσαι. Και τραγουδιστής είσαι, χουλιγκουντιανός είσαι. Πάμε, άστα, πάμε. Θα πούνε λιβανίζει ο ένας τον άλλον, άστα τώρα, έλα, δεν χρειάζεται. Γιατί ψέματα είναι. Εντάξει, έλα, δεν κάνεις τον Καραμαλή, δεν κάνεις τον Παπανδρέο, δεν κάνεις τον Χαριλίν, δεν κάνεις... Ποιον δεν κάνεις. Τραγουδάς ωραία, γιατί ψέματα είναι. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, πάμε, αδερφός. Λοιπόν, να ευχαριστήσω εκεί το προσωπικό όλο του Αιγαίου, ειδικά το Δημητράκη που με εκπηρέτησε. Για πες, πηγές. Ο ίδιος, με έκανε και δωράει κάτι γαριδάρι, σπαράκι να βγει ένα διπλό τσιπουράκι. Το μάτι γαρίδα. Γούστα, ναι, το μάτι γαρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Και το σταθμό για τις χορηγίες που παίρνετε και μας δίνετε τέτοια όμορφα δώρα. Τέλεια. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω για το φιλαράκι, το συνακροατή μας, τον Δημόπουλο. Ναι. Στην εποχή μας, τέτοιοι ήταν οι φύλαθοι μεταξύ μας. Έτσι, ναι, ναι. Ο καθένας Σωστό. Με το κασκόλ και το χρώμα της ομάδος του, αγκαλιασμένοι πηγαίναμε. Είδες την καζούρα σε έκανε ο άνθρωπος. Α, εντάξει. Σου είπε γιατί και εγώ να μην την... από το κλειδωτό με την Τότεναμ. Αυτά είναι όχι να θυμούνται πάνω και βλακίες. Κατάλαβες, αυτή είναι φύλαθος. Θυμάσαι μια εκπομπή που κάναμε στον 103. Πώς δεν θυμάμαι. Φύλος του αθλήματος. Γιορτή είναι Κυριακή, δεν είναι βιοπρακία και σκοτωμή και αυτά τα ρεζιλίκια που ακούμε. Ούτε προκλητικότητα, ούτε τίποτα. Και ο της Ελλάδος ο άλλος. Εκεί κάτω να κάνει κουμάτο, ακόμα δεν μπήκε ο άλλος στη θέση του. Αυτά είδες. Μπιζίμ, γεια σου Παυλάρα μου. Γεια. Καλή όρεξη, καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα. Θα ξαναδώσουμε Αιγαίων. Έτσι. Θα κανονίσουμε την άλλη εβδομάδα να δώσουμε και μεσημεράκι, έτσι. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Ξέρεις και τώρα κύριε Παύλου μου, αγκαλιασμένοι πηγαίνουν. Θα κοιτάξω απλά ποιο αγκαλιασμένοι. Ας πει πολύ αγκαλιασμένοι, ναι. Λίγο σφίγγονται λίγο παραπάνω. Έχουν περισσότερα συναισθήματα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Δημόπουλος είναι τόσο ευσυγκίνητος. Εν τω μεταξύ, που τον ακούω και συγκινείται και το. Μα είναι. Όταν τον έχω βρει τον άνθρωπο, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Να σου πω κάτι τώρα. Μου λένε πολλές φορές. Λέει, τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι αριανός. Εγώ τι να έχω εις βάρος αυτού του ανθρώπου. Και γιατί να του. Γιατί να τον. Ένα φίλο μου, ξέρεις πώς τους κατατάσσουμε τους αριανούς που είναι σαν τον κύριο Δημόπουλο. Εντάξει. Είναι αυτοί που έχουν εγχείρηση, έχουν κάνει εγχείρηση, έχουν κάνει αφαίρεση. Ξέρεις, για να μην το πούμε στο ραδιόφωνο και λέμε ότι προκαλούμε. Δηλαδή κάτω το, εδώ, να μην πω τώρα, να μην δώσω συντεταγμένες. Περιπτερά φίλο που είναι αριανός, που πώς, σκοτωνόμαστε κάθε μέρα, αλλά ξέρω όμως ότι είναι στο πλαίσιο της καζούρας, του χαβαλέ και τα λοιπά. Και όχι θα έρθω να σε κάψω, όχι να σε χαρακτηρίσω. Αντεθνικά αυτά, τέτοια. Ποτέ δεν τα ήθελα στην εκπομπή, είπαμε, ποτέ. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, Κωστή μου, στην εκπομπή είναι αυτοί οι οποίοι... Δεν χρειάζεται, δεν θέλουν να δουλέψουν για την εκπομπή τους, γιατί για να μπορέσει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, που καλείς κάθε χρόνο, κάθε φορά τη γιαγιά του ρε. Η γιαγιά που ρε, φίλε. Ναι, πες το, είναι η γιαγιά που ρε, λέγεται ναι. Και άσε τώρα που είσαι εσύ. Να πω κάτι ρε παιδιά, είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Να βγάλεις ένα στημένο. Δεν το έχω κάνει 20 χρόνια, δηλαδή στο λόγο της τιμής μου. Δεν έβγαλα άνθρωπο ποτέ 21 χρόνια. Να το βγάλεις, τι, να βρίσει τον ΠΑΟΚ έναν.
Και μετά τι, να, για να έχουμε γραμμές, να έχουμε 50, ας πούμε. Αν το κύριο θα γίνει, αν το κύριο. Μα άστο ρε φίλε, δεν θέλω έτσι. Δεν γουστάρω. Όπως το πήγες το πρώτο ημίωρο, έτσι λίγο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί έλεγες ότι ο άλλος να μην κάτσει πάνω. Αυτός είπες το κοντός είναι πρικισμένος. Να έρθει, λέω τώρα να δεις, κοίτα να δεις που έγινε, ήρθε και ο ασκητής μέσα εδώ και αρχίσαν τις ασκήσεις. Λοιπόν, αγόρι μου. Να μην το πάρουν πάνω τους λοιπόν, Κωστή μου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε από την Νόβα ότι πρέπει, αν θέλει ακόμη και να κουβεντιάσει με τον Πάοκ, να διώξει τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, νομίζω αυτό είναι, νομίζω πρέπει να είναι προϋπόθεση αυτό. Προϋπόθεση. Έβαλε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν ταυτόχρονα και συνδρομητές της Φόρτεν και της Νόβα με αυτή την πρόστιχη για μένα κίνησή του να βάλει τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά σε συνεργασία με την κυβέρνηση σε ένα διέξοδο και ουσιαστικά να του δημιουργήσει πρόβλημα και με το Financial Fair Play και με την ευρωπαϊκή του πορεία αφού δεν μπορούσε να ενισχυθεί μην έχοντας τα απαραίτητα τηλεοπτικά, στερόντουσαν πάρα πολλά έσοδα. Ασχέτως αν στην πορεία το ΠΑΟΚ TV είχε τεράστια επιτυχία και έτσι με έναν πρόχειρο υπολογισμό όσο και φτωχός να είναι, αν αληθεύουν τα νούμερα ότι 200.000 συνδρομές υπήρξαν είτε μεμονωμένες είτε για καταστήματα είτε μεγάλες, ναι. Βγαίνει τουλάχιστον 6 με 6,5 εκατομμύρια. Χρήστο μου, πολύ. Χρήστο μου, να σου πω κάτι, δεν τα ξέρω τα νούμερα, ξέρω ένα πράγμα, όλοι αυτοί που περίμεναν, προσδοκούσαν, λαχταρούσαν και μάλιστα εξέφραζαν και βεβαιότητα. Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, εκτός ΠΑΟΚ εννοείται. Όλοι αυτοί λοιπόν που περίμεναν αυτό το τρομερά μεγάλο ρίσκο, είναι τρομερά μεγάλο ρίσκο το να πας και να πεις κάνω αυτό το πράγμα. Είναι άμαθος ο κόσμος σε τέτοιο τρόπο. Ήταν πρωτοποριακό, ήταν ρηξικέλεθο, δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Όλοι αυτοί λοιπόν που περίμεναν αποτυχία, όχι απλά κατάπιαν τη γλώσσα τους, λύσαξαν. Φίλε, όχι περίμεναν, μάλιστα είχαν προαποφασίσει κιόλας ότι θα αποτύχει. Ήτανε, ναι ρε, βέβαια, σίγουροι, βέβαια. Που το έγραφαν και σε κείμενά τους. Βέβαια. Και θα γελάσει, τι πάτε ναι, να θα κάνετε και τέτοια. Θα μπει και μέσα και τα okay. Τι ξέρεις, είναι γνωστό ότι όλοι αυτοί θέλουν πάντα το καλό μας. Εντάξει. Okay. Το καλό. Έγινε Χριστάρα μου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ό,τι βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που το χειρίζονται εμείς δεν μπορούμε να... Και σε αυτό δεν μας πέφτει λόγος, πιστεύω. Ας κάνουν ό,τι είναι καλύτερο, απλά τουλάχιστον σε αυτό το θέμα τον άνθρωπο αυτόν που προσέβαλε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όλους τους φιλάθλους, ας πάει στο Ολυμπιακό TV που νομίζω ότι έχει... Ακριβώς. Έτοιμη, στρωμένη. Φιλιά! Τον κύριο Γαβαλά που ήταν το παλιό χέρι που κρατούσε το μικρόφωνο. Χέρι, χέρι! Είναι αυτό που λέμε χέρι άκρας υγείας η ελληνική δημοσιογραφία. Γεια σου Χριστάρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αποφώνεις. Τι ήταν το καράβι, έτσι. Αργήσαμε να κάνουμε το διάλειμμα σήμερα. Εντάξει, πήγαμε πίσω για να μην σας κόψω με τις γραμμές. Θέλω να πω και για τους μεσημβρινούς φίλους μας, που πιθανόν να μην είναι όλοι οι ίδιοι που ακούνε και το πρωί, για την αιμοδοσία μας που έχουμε την Κυριακή. 6 του μηνός λοιπόν, από το πρωί από τις 9 είμαστε έξω. Μάλλον είμαστε αυτή τη φορά μπροστά στον ναό, μπροστά στο γήπεδο της Τούμπας, στη θύρα 3, και εκεί με αποστάσεις, με μάσκες, περιμένοντας με απόσταση ο ένας από τον άλλον τη σειρά μας, δίνουμε αιματάκι. Δεν θα υπάρχει απ' έξω παρκαρισμένο το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Το φορτηγό, το γνωστό. Μην έρθετε δηλαδή, δείτε ότι δεν είναι το φορτηγό και φύγετε. Μέσα θα υπάρχουν οι καρέκλες αυτές οι ειδικές πολυθρόνες που είναι για την αιμοδοσία, για την αιμοληψία. Λοιπόν, θα υπάρχει το προσωπικό από το ΑΧΕΠΑ και τους ευχαριστούμε που και πάλι θα είναι εκεί χαμογελαστοί να επιτελέσουν το λειτουργήμά τους και οι γιατροί. Και εμείς λοιπόν θα πραγματοποιήσουμε την 20η αιμοδοσία αθλητηρίων. Λέμε λοιπόν το εξής, το είπα και το πρωί. Δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι δικός μας, αν είσαι Παοξάκη ή αν είσαι Αριανός, Ηρακλειδέας, Ολυμπιακός, ΑΕΚΤΣΙΣ, Παναθηναϊκός, Απόλλωνας, Πανιώνιος. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι Έλληνας ή ξένος. Δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι κοντός, ψηλός, χοντρός, ξανθός, μελαχρινός, μεράστα ή όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να σε έχει ο Θεός υγιή και να μπορείς να έρθεις να δώσεις κι εσύ αίμα, να σώσεις ένα συνάνθρωπό σου. Αυτό κάνουμε. Εδώ και χρόνια αυτό θα κάνουμε και αυτή την Κυριακή. Με όλο μας το είναι, με όλη μας τη ζέση. Απλά είπα και ξαναλέω για να είμαι ξεκάθαρος και απέναντί σας τακτοποιημένος. Έξω δεν θα έχει μάζοξη.
Έξω δεν θα έχει αγκαλιές, φιλιά μου, χαμπέτη, αμπαλαέα. Δεν θα έχει απ' έξω, καβαλέ. Τέλο, ερχόμαστε, δίνουμε, φεύγουμε. Και όταν τελειώσουμε από όλη αυτή την περιπέτεια, από όλο αυτό το βάσανο, τότε και θα ανταμώσουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλετε και ό,τι γουστάρετε. Σας το λέω, έτσι, είναι δέσμευση. Και θα ξανακάνουμε πάρτι όπως κάναμε πέρσι τον Ιούνιο για τα 20 χρόνια της εκπομπής, να μαζευτούμε, να είναι όλα πάλι τζάμπα, να μην πληρώσετε τίποτα και το ποτό και το φαΐ και τα δώρα και όλα. Θα ξανακάνουμε τέτοιο, να απλά να φύγουμε από όλη αυτή την περιπέτεια, να είμαστε όλοι εδώ, να μην φύγουν κι άλλοι. Συνέχεια έχουμε κάθε μέρα ανακοινώσεις, βλέπετε, ειδικά τι έγινε στους παππούδες, στους καημένους στο ασβεστοχώρι. Εμ, τους είχαν πάει εκεί και τους είχαν αφήσει οι δικοί τους άνθρωποι. Εμ, πήγε ο άλλος στην αυλία, τους κόλλησε και βλέπετε. Κάθε μέρα έχουμε από εκεί, ξεπεράσαν τους 20 τα θύματα. Αυτά, φεύγω. Έχω να πω ότι η γιαγιά που με ρωτάτε θα την ξαναβάλουμε αύριο, αφού σας άρεσε τόσο πολύ, την έχουμε κομμένη, ραμμένη. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube από το μεσημέρι και μετά ο μεγάλος Χρήστος Κιώσης, η χοληπτάρα υπερατού, τα κάνει όλα και συμφέρει. Έρχεται Γιώργος Αγόρας, δεν φεύγει κανένας εννοείται. Ξαναλέω ότι θα τη βάλουμε αύριο, να μην τη βάζουμε τώρα στο διαδίκτυο και έτσι. Αύριο όταν θα έρθουμε, το πρωί πρώτα ο Θεός, να κάνουμε σούξου μούξου. Να σας πω επίσης, στα ευρωπαϊκά, εγώ θέλω να είναι ευρωπαϊκά τρίτης και όχι πέμπτης. Δηλαδή, μπορεί μεν να σταματήσουμε τις εκπομπές μας το μεσημέρι, όπως σας είπα για λόγους οικογενειακούς, γιατί είμαστε και μπαμπάδες εκτός από ραδιοφωνατζίδες, αλλά θα είμαστε εδώ στα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ τα βράδια. Να κάνουμε τη γύρα που κάνουμε, τη ραδιοφωνική βόλτα μας παντού πάνω στην Ιφίλιο, να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας, με τα ζουμουσάκια, με τους αθλητήριους παντού πάνω στον πλανήτη. Πέρσι μας πόνεσε που δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ο αποκλεισμός ήταν επίπονος. Έτσι. Και εμάς χαρά είναι ο ΠΑΟΚ να προκρίνεται, να προχωράει και ας φεύγουμε τις Πέμπτες ή τις Τρίτες από τα σπίτια μας. Λέμε λοιπόν, στην παρούσα φάση Πέμπτες βράδυ θα είμαστε μαζί στα μάτς του Europa. Εγώ θέλω να λέω Τρίτες βράδυ, Τρίτη Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη. Πάντως θα είμαστε παρέα εδώ στον αθλητικό Λίμπερο να κάνουμε τις βραδιές Europa League ή Champions League. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι έτσι κι αλλιώς. Σιγουράκι έχει εξασφαλίσει η ομάδα με την πολύ σημαντική πρόκρισή της απέναντι στην Μπεσίκτας αυτή τη δυνατότητα να δούμε τον ΠΑΟΚ στους ομίλους, να χαιρόμαστε να γεμίσουν τα βράδια μας σε σίγουρη φάση, στην πρώτη φάση όπως είπαμε Πέμπτη, και μακάρι να μην είναι Πέμπτη και να είναι Τρίτη, Τετάρτη. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Γιώργος Αγόρας για το επόμενο δίωρο, μένετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Αθλητικού Λίμπερο όλη τη μέρα. Bye, bye, bye!